Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7. Έχουμε να σχολιάσουμε κυρίως τα δύο μεγάλα ντέρμπι, τα οποία αμφότερα έδειξαν ισόπαλα, το ΠΑΟΚ Άρης 2-2 και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1. Κοντά μου, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ο Νίκος Αλέφαντος. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιαννάκη μου. Ήτανε ένας Ολυμπιακός, ναι. Το περιμέναμε. Δεν το περιμέναμε, ναι. Όπως και ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Άλλη εικόνα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πολύ ωραίο ανεβασμένος, mm-hmm. τα δώσε όλα, και ο Ολυμπιακός τέτοια πτώση, γιατί Γιάννη μου, ό,τι ζήτησε ο Μάρτινς το πήρε. Ναι. Του τα έφερε όλα. Πρόεδρος ο Μαρινάκης, εγώ το λέω από την αρχή, και είναι πλέον ο μεγαλύτερος όλων των εποχών, πέρασε ποτέ από τον Ολυμπιακό πρόεδρος. 20 παίκτες. Mm-hmm. 20 παίκτες, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Εισάξη, σεντρεφόρο, ό,τι θέλει, όλα τα επέβλεπε ο Μάρτινς. Οπότε από εκεί και πέρα, και τις αλλαγές όταν κάνεις, πρέπει να ξέρεις, mm-hmm. ότι θα ξεκουράσω τον τάδε ή τον άλλον. Έχει παίκτες όλα. Από εκεί και πέρα, τι να κάνει, είναι θέμα προπονητή. Είναι θέμα προπονητή. Και αυτά ο προπονητής, τα παιχνίδια πρέπει να τα προσέχει. Γιατί μένουν. Mm-hmm, mm-hmm. Βέβαια θα μου πεις, έχει τρόμο το πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει. Εντάξει, αν κατακτήσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα μετά από 2 χρόνια, λίγοι θα θυμούνται ότι, αλλά ο κόσμος, η οπαδή του Ολυμπιακού, ήθελα να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό έτσι, στάδιο. Έτσι είναι, και θέλει από την άλλη πλευρά. Δεν πάει. Τρίτο χρόνο να μην πάρει πρωτάθλημα, πα στη Σία. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το άλλο ντέρμπι που είχαμε νωρίτερα στην πρωτεύουσα, το ΠΑΟΚ Άρης, και εμείς δεν το είδαμε παρά μόνο τα στιγμιότυπα. Μία επικεφαλίδα, Κωστή, και θα προχωρήσουμε αργότερα στην ανάλυση. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ τα είδα και τα δύο τα μάτς. Δεν είδα την Τζέλσι, γιατί εκεί την ώρα έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, οπότε λογικά θα βλέπω τον ΠΑΟΚ με τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ και μεταγραφές δεν έκανε στον χώρο του άξονα το καλοκαίρι, και ο προπονητής είναι ο μονοτονικός, αιμονικός, σε ένα 4-4-2, τραυματίστηκε ο Πέλκας, δεν γύρισε τον Μπίσεσβαρ στα δεκάρια, εκεί που πρέπει να παίξει με τα δύο εξτρέμ, να τον πατήσει τον Άρη, γιατί η χαφ πίσω, μία ή άλλη, τα νέοι 4 χαφ, 2 του ΠΑΟΚ, 2 του Άρη. Προτίμησε να βάλει το Ζαμπά εκεί στην πολυκοσμία, που δεν μπορεί να τριπλάρει εύκολα, ο Ζαμπά θέλει χώρο για να βγει, και έμεινε ο ΠΑΟΚ εγκλωβισμένος, αθιστεύοντας τον Μπίσεσβαρ, μεγάλη ευθύνη του προπονητή. Απ' την άλλη μεριά, ο Άρης, χωρίς να είναι καλός, μια αντεπίθεση έβγαλε όλοι και όλοι στο δεύτερο, και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν βγήκε δηλαδή με 4 με 3 που έβγαινε, έκανε τον γκολ το πρώτο από τη σέντρα και τα λοιπά του Φετβαζίδη, που έπαιξε εξ αριστερά για τα πρώτα 25 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα στον goalkeeper. Έχει προβλήματα, πάνω. Προέκυψε, ναι. Και με τον Κουέστα θα μείνει 3 μήνες έξω, και υπάρχει. Ναι. Υπάρχει θέμα προπονητή και στις δύο ομάδες. Κώστα, θα τα πούμε, να θυμηθούμε, ναι. Λίγο εμείς κάρτα τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία. Τέταρτη αγωνιστική λοιπόν, Βόλος Σόφι 1-0, Αστέρας Ατρόμητος 2-1, Πανετολικός ΑΕΚ 0-1, 4-4 ο Κωστένογλου, ΑΕΛ Ξάνθη 3-0, ΠΑΟΚ Άρης 2-2, Λαμία Πανιούνιος 1-1, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1. Στην βαθμολογία θα δούμε ότι ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ οδηγούν την κούρσα με 10 βαθμούς. Η Ξάνθη υπέστη την πρώτη ήττα από την Λάρισα, έχει 9, όσους και η ΑΕΚ και ο Βόλος, στους 7 ο Όφη, στους 5 ο Άρης, η ΑΕΛ 4, Αστέρας Τρίπολης, Λαμία 3, Ατρόμητος 2, Παναθηναϊκός 2, 0 ο Πανετολικός, και στο πλην 2 ανέβηκε ο Πανιώνιος, αφού ξεκίνησε με πλην 6. Άρης ΑΕΛ, Ολυμπιακός Λαμία, Ατρόμητος Πανετολικός, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Ξάνθη Βόλος, Πανιώνιος Παναθηναϊκός, και το ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής είναι βράδυ Κυριακής, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Νίκο και Κώστα. Κακά τα ψέματα, Νίκο, πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού τα έχουν με τον Μαρτίνς, γιατί κατέβασε την ίδια ακριβώς εντεκάδα με αυτήν που έπαιξε με την Τότεναμ λίγες μέρες πριν στο Champions League. Κατά καιρούς μας έχεις πει ότι δεν είσαι υπέρ
του ριζικού rotation, δηλαδή στις πολλές αλλαγές στην εντεκάδα από μάτς σε μάτς. Ήταν ένας παράγοντας, συγγνώμη, που έκρινε χθες το ντέρμπι, ήταν θέμα τακτικής? Τίποτα. Όλες οι ομάδες, Γιάννη μου, η Tottenham. Ναι. Εγώ δεν σου λέω ότι αν θα παίξει με τον Ολυμπιακό ή ο Ολυμπιακός αν παίξει με μια κατώτερη ομάδα. Η Arsenal, η Manchester, όλες, Juventus, αυτοί όλοι, Ronaldo, κάθε Κυριακή όλα τα παιχνίδια παίζουν. Ναι. Δεν έχει, δηλαδή, πρέπει δηλαδή τώρα να μην παίξει ο Γκερέρο και να παίξει ο Αραμπί. Θα σου κάνει κολλό ο Αραμπί, παραδείγματος χάρη. Ο Γκερέρος το κάνει. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι θέμα προπονητού, παιχτών, Ολυμπιακού, προπόνησης, όλα κτλ. Υποτίμησα. Δεν μπορεί δηλαδή να λες ότι ξέρεις κάτι, κουράστηκες τώρα, βγείτε πέντε καλοί, αν ξεκουραστείτε να παίξετε το άλλο παιχνίδι. Δεν γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο, σε καμία ομάδα στον κόσμο, πουθενά. Ο Ρονάλντο με τη Βερόνα, ξέρω εγώ, παίζει, ναι, είναι μέσα. Ναι. Πάει. Και κοιτάει να κάνει γκολ και θέλει, γιατί μπορεί να τη βρει και πιο λάσχα να κάνει δύο γκολ, να πάει για πρώτος χώρος και τα λοιπά όλα. Τα ζητάνε αυτά οι παίχτες. Φερρυπίν. Εκεί ήταν καθαρά ο προπονητής, θα στηθεί καλά, πώς θα πάει, πώς θα παίξει, πώς θα γυμνάσει, ανάλογα τις αλλαγές. Δηλαδή, ο Γκέρο του βγάλε τον γκολ. Ναι. Αλλά άμα έκανε άλλος ένας, θα κέρδιζε παραδείγματος χάρη, λέμε. Δεν έπαιτε ότι αν ο Γκέρο είναι κουρασμένος ή οι άλλοι κουρασμένοι. Δεν γίνεται αυτό κάθε εβδομάδα να αλλάζεις τους παίχτες. Πάρε στο κάτω-κάτω 3-4 παιχταράδες, οι οποίοι θα κάνουν την διαφορά από τους άλλους να παίζουν συνέχεια. Τώρα, άμα πάρεις έναν σέντρεφορ ο οποίος είναι το 8 και είναι και ο άλλος το 8, τι θα λες, βγες Γκερέρο παίξε Αραμπί, τον κόβει. Και ο Αραμπί, ο Γκερέρος χωράει. Από την άλλη πλευρά παίζει ο Ποτένσες, σου είχε ένα γκολ, από την άλλη παίζει ο Μασούρας. Θα κοιτάξεις, είναι εξτρέμ ο Μασούρας για τον Ολυμπιακό. Μήπως έχει γίνει λάθος. Γιατί ο Μασούρας τρέχει να πιάνει τα αντίπαλα μπακ. Τι να το κάνω εγώ αυτό. Τα αντίπαλα μπακ θα τα πιάσει ο χάφο αριστερός ή ο μπακ ο αριστερός. Εσύ πρέπει από τη μέση και μπροστά να είσαι κίνδυνος θάνατος. Να σου πω. Γιατί, δηλαδή παίζει 90 λεπτά, τι, κρατάει τα μπακ. Ταξιδετερών, αηδίες. Άλλωστε το λέγαμε και εκτός αέρα, όταν είσαι καλό εξτρέμ, θα έχει τον μπακ το νου του να σε φυλάξει. Έτσι, μπράβο. Και όχι εσύ να μη σου φύγει τον μπακ. Έτσι, μπράβο. Ωστόσο, να πούμε και κάτι άλλο. Η Tottenham, που την έφερε παράδειγμα Κώστα ο Νίκος νωρίτερα, έκανε 5 αλλαγές ο Ποτσετίνο στην εντεκάδα του συγκριτικά με την Τετάρτη. Και έχασε 2-1 από τη Λέστερ. Δεν πάει να πει ότι άμα κάνεις 5 αλλαγές θα είναι πιο ξεκούραστος και θα κερδίσεις. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να δούμε κάτι άλλο. Μπορεί να είναι τυχαίο, μπορεί και να μην είναι τυχαίο. Ναι. Τρεις ομάδες από τις 32 που παίζουν στο Champions League το Σαββατοκύριακο στα πρωταθλήματά τους κατέβασαν ίδια εντεκάδα στο Champions League και αυτό το Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα. Και οι τρεις φέραν ισοπαλία. Δηλαδή, να δούμε λίγο αν είμαστε έτοιμοι, Θοδωρή, τη σχετική κάρτα. Ολυμπιακός Tottenham 2-2, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1, Ολυμπιακός κατέβηκε με τους ίδιους 11 και με την Tottenham και με τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Από εκεί πέρα είναι άλλες δύο ομάδες. Ο Άγιαξ που κέρδισε 3-0 στο Champions League, την Λίλ, και έφερε 1-1 με την Eindhoven. Ναι. Με τους ίδιους 11 έπαιξε ο Άγιαξ εκεί και τώρα. Και Dortmund Barcelona 0-0, Eintracht Dortmund 2-2. Η Dortmund έπαιξε με τους ίδιους 11 με την Barcelona, με τους ίδιους 11 έπαιξε και με την Eintracht και μάλιστα κοινός παρονομαστής και για τις τρεις ομάδες, για τον Ολυμπιακό, για τον Άγιαξ και την Dortmund, είναι ότι δέχτηκα γκολ στο φινάλε. Μάλιστα. Αυτό λέει κάτι. Δεν ξέρω αν λέει κάτι από θέμα κούρασης σωματικής, κούρασης στο μυαλό, μπορεί και όχι, απλά επειδή το βρήκαμε, το βρήκε ο Γιώργος Ολίγκρης σαν στατιστικό, το παραθέτουμε και για του λόγου του αληθές να δούμε επιτροχάδιν λίγο και την ίδια εντεκάδα που είχε ο Άγιαξ και η Ντόρτμουντ αντίστοιχα στα μάτς όπως και ο Ολυμπιακός που είπαμε πριν. Αν τις έχουμε, εδώ είναι ο Άγιαξ που έπαιξε με Τάντιτς, Νέρες, Πρόμις, Ζιγέκ μπροστά. Και έχουμε και την Dortmund που
έφερε χθες 2-2 με την Άιντραχτ. Ο Ολυμπιακός Γιάννης, Αλκαθέρ, Αζάρ, Ροϊς και Σάντσο. Πες μου, Κωστή. Και μετά το 4-0 που έπαιξε καλή μπάλα με την Γράφτοντα, λέγονταν. Ναι. Ναι. Μετά τράβηξε κακό παιχνίδι με την Τρίπολη. Πολύ μέτριος ήταν. Είχε και προβλήματα. Στο τέλος τον έβαλε και στην εστία 2-3 λεπτά και μπορούσε να βρει και το πέναλτι και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι. Ναι. Δεν ξέρω, Κώστα, γιατί από την άλλη, εάν έκανε χθες 4 αλλαγές και έφερνε πάλι 1-1, θα λέγαμε γιατί άλλαξε την ομάδα που πήγε καλά με την Τότεναμ. Δηλαδή, δεν ξέρω, Νικό, αν βρίσκεις εγώ. Εγώ το πρόβλημα του Ολυμπιακού το είδα στα center back χθες. Πιο πολύ. Εδώ είναι το γκολ του Γκερέρο, αφού μπήκαμε στις φάσεις, να πούμε σιγά σιγά και στις αναλύσεις. Και στο μπουκαλάκι, αυτούς τους τρεις. Είδα ότι ήταν, δηλαδή μας δικαιώνεται ο Νίκος με το μπουκαλάκι που λέει ότι είναι αργός και τα λοιπά, και χθες και οι δύο center back μετά τον τραυματισμό των Σεμέδο, εγώ τον είδα λίγο, δεν ξέρω ο Νίκος θα με βοηθήσει, τον είδα λίγο βαρύ, και ο άλλος δίπλα με κακές τοποθετήσεις, μπέναντι το οποίο δεν έπρεπε να κάνει. Εκεί είδα το πρόβλημα, στο εξάρι του, στο μπουχαλάκι και στα δυο center back βασικά. Λοιπόν, ας πάρουμε τώρα μία-μία τις φάσεις. Να επιστρέψουμε λίγο στο στούντιο για να ετοιμάσουμε τα πλάνα, να τις δούμε μία-μία. Δεν έχει ξεσπάσει τόσο θόρυβος όσο θα περίμενε, αλήθεια είναι, για τα πέναλτι. Οπότε να δούμε τις δύο φάσεις που ήρθαν, τα δύο πέναλτι του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που κερδίζει ο πέναλτι σε ένα ντέρμπι από τη δεκαετία του 80, ήταν η τελευταία φορά. Έλα με τον Ζλατάνο, που το 0-2 με το βουράκι επόπτη. Τον έβαλε στα δίκτυα ο Ζλατάνος. Ο συγχωρεμένος στον Ολυμπιακό, 3-2 με Πετρόπουλο, αλλαγή, 3 πέναλτι έδωσε τον Παναθηναϊκό, αν θυμάσαι. Λοιπόν, εδώ είναι η πρώτη φάση με αυτό το μαρκάρισμα του Σεμέδο πάνω στον Περέα. Περέα γρήγορος. Τώρα, ναι, είναι γρήγορος αυτός, δεν ξέρω. Ο Γερμανός ρέφερι πήρε το ΒΑΡ και μέσω του ΒΑΡ το καταλόγησε. Νίκο, πιστεύεις ότι ήταν αυτό πέναλτι, έχεις κάποια διχογνωμία? Ήταν πέναλτι, δεν ήταν? Δεν το είδα, το έδειξες τώρα? Ναι, το έδειξα τώρα, το ξαναβάλουμε άλλη μια φορά. Πήγε ο γρήγορος στον Αργόκη. Εδώ είναι, έχει γίνει βαθιά μπαλιά. Ναι. Είναι ο Περέα μπροστά από τη φάση. Αυτό το πράγμα έχει δώσει πέναλτι στο μαρκάρισμα. Εγώ βλέπω ότι λίγο τον ακουμπάει. Ναι, το έδωσε γρήγορα. Και μόνο που αισθάνθηκε ότι τον ακουμπάει, πέσε επίτηδες όλους. Κανονικά, εδώ κοίτα. Έλληνας δεν το έδινε. Λέπεις. Εδώ κοίτα. Πρώτον. Ναι. Τον ακουμπάει με τον νόμο. Ναι. Πρώτον. Δεν χρειαζόταν να τον ακουμπήσει. Αλλά και δεύτερον, αυστηρό πέναλτι. Ναι, αυστηρό πέναλτι. Το έχει δώσει ο... Δεν δίνεται, διότι με τον νόμο δεν είναι άπισε να σπρώχνει. Τον ακουμπάει αυτός μόλις αισθάνεται έστω ακούμπημα ελαφρύ, πέφτει. Ναι. Εδώ είναι το πέναλτι το οποίο το έβγαλε ο ΣΑ. Πήγε στο αρχικά ο επόπτης, έδωσε επανάληψη, πήγε στο ΒΑΡ ο ρέφερι, την πήρε την επανάληψη πίσω, όπως και την κίτρινη κάρτα στον ΣΑ. Γιατί το πόδι του το αριστερό ακουμπούσε στη γραμμή. Ναι, γιατί το ένα πόδι ήταν στη γραμμή αυτό. Και το δικαιούται να βγει με το άλλο. Τώρα κοίταξε να δεις τα πέναλτι αυτά, έπρεπε να τα βλέπουν οι διαιτητές αυτά. Δηλαδή. Δηλαδή κουνήθηκε, δεν κουνήθηκε. Τον απόδεινε στη γραμμή, το άλλο πλησιάζει στην μπάλα, πάει να κάνει. Ναι. Τίποτε, το πιάσε, πάει. Το πιάσε. Όχι, δεν ξαναπαναλαμβάνεται. Δεν επαναλήφθηκε. Λοιπόν. Ναι. Θέλω να πω, έχουν μπει και παίκτες μέσα. Όχι, επαναλήφθη. Το δεύτερο είναι το άλλο. Το πήρε πίσω, ναι. Δεν έγινε επαναλήφθη. Πήγε να δει αν είναι... Το είδε στο ΒΑΡ. Μπήκε γκολ. Το πιάσε, όσα. Αντάξει. Λοιπόν, και έχουν μπει και κάποιοι παίκτες μέσα, αλλά σε αυτή τη λογική θα πρέπει όλα τα πέναλτι να έχουν από δύο και τρεις επαναλήψεις, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι, και να δούμε και το πέναλτι που κέρδισε στο τέλος ο Παναθηναϊκός και το έκανε γκολ ο Μολό που είχε μπει αλλαγή. Ποιος το πήρε το πέναλτι, το έκανε ο Μεριά, ναι, τώρα νομίζω το, ο Περέα, όχι, δεν είμαι σίγουρος, θα το δούμε τώρα. Πάλι εξτρέμ πρέπει να έπεσε πάνω στο στόπερ. Ναι.
Νομίζω το πήρε ο Περέα. Ναι, γιατί ο Γρήγορος πάει και κολλάει πάνω στα στόπερ και του κάνουν δύο πέναλτι. Είναι θέμα τώρα αυτό. Δεν ξέρω αν είναι εντολή του Δόνη ή αν συμπτωματικά βγήκαν εκεί. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Α, ο Μακέντα, ο Μακέντα το έχει κερδίσει. Το σεντερφόρ. Ναι. Λοιπόν, και το κάνει γκολ ο Μολό. Ο Μεριά θυμίζει ότι είχε κάνει και το πέναλτι στο γκέι. Για δείχτω πάλι. Δεν ξέρω αν τον ακουμπάει. Όχι, σιγανό, την αρχή. Ναι, ναι, το πετύχουμε. Να δούμε. Ναι. Εδώ. Δεν τον ακουμπάει ο Μεριά. Ο άλλος δίνει την κλωτσιά. Ποιος? Για κοίταξε να δεις. Μακέντα. Περιμένε. Εδώ δεν τον ακουμπάει ο Μεριά. Το δεξί του πόδι δεν τον ακουμπάει. Το δεξί, αλλά πόδι, το δεξί πόδι του Μακέντα χτυπάει μαζί με το γόνατο τη γάμπα του Μεριά. Μακέντα τον χτυπάει. Ναι, να το δούμε. Για κοίτα, δεις. Είναι μακρύνο το πλάνο. Εδώ κοίτα. Εδώ δεν το πάτησε το πόδι, δεν ναι, τον ακούμπησε. Δεν έχει πατήσει το πόδι, το θέμα είναι τον έχει μαζέψει. Δεν το πάει. Και έμεινε στο χώμα. Και ο Μακέντα, βλέπεις, δεν τον έχει πατήσει. Το έχει σηκωμένο το πόδι ο Μεριά. Ο Μακέντα έχει βάλει το πόδι του έτσι. Το δεξί πόδι, βλέπεις, του. Το, δεξί το πόδι... αριστερό το έχει χώσει μπροστά από το δεξί. Ναι, γιατί πάει να κάνει τρίπλα με τα κουνάκι. Εδώ έτσι όπως είναι. Πατάει στο χώμα και πέφτει μόνος του. Εγώ πιστεύω ότι το μαζεύει και άμα δεις το δεξί πόδι, το δεξί το αριστερό του μαχαίρι. Το κουντουπιέ το βλέπεις. Τώρα πάει... θα τον πατάει στο κουντουπιέ. Δεν τον πάτησε. Τον μάζεψε, τον πάτησε, τον μάζεψε. Γιατί πήγε να κάνει Μακέδα τρίπλα με το τακουνάκι και έφερε την πάλι. Να δείξω πάλι να δούμε πώς το μάζεψε, πού. Για να δούμε, όχι. Τώρα να δω, ας πούμε ότι αν το μάζεψε, ας πω, για δείχτω. Τώρα πρέπει να το ξαναβάλουμε γιατί έχουμε ένα replay. Σιγανό. Αυτό είναι μακρινό. Να δούμε, αυτό να δούμε. Εδώ. Εδώ ο άλλος τη δίνει την κλωτσιά. Με το δεξί. Ποιος? Εδώ, βλέπεις, κοίτα. Είναι ο Μεριά με το Μακέδα, έτσι. Ναι, εδώ. Πάει να κάνει ο Μακέδα τρίπλα με το τακουνάκι, να την περάσει από πίσω. Ναι, ο Μεριά έχει βάλει το δεξί πόδι του. Εδώ, κοίτα. Δεν τον πατάει. Δεν τον πατάει. Δεν βρίσκει πόδι. Τίποτε. Αλλά κουμπάει με το πόδι ο Μακέντα και πέφτει επίτηδες. Δεν ξέρω. Εγώ έτσι το βλέπω. Για να δούμε. Αυτό εδώ πιστεύω ότι είναι πέναλτι. Εδώ, μπορεί να είναι. Εδώ δεν έπρεπε να κουμπάει κανένα. Εδώ τον βρίσκει. Τον κλώτσε κανονικά. Δεν τον πάτησε, τον κλώτσε. Πού? Εδώ. Για εδώ. Πού? Εδώ. Πού τον κλωτσάει, όχι. Πάει, του έχει κόψει την μπάλα. Νόμιζε ότι θα τον κλωτσίσει και πέφτει, ναι. Πατάει το πόδι το δεξίο. Ότι ο Μακέντα πάτησε το ένα του πόδι με το άλλο. Ο Μεριά πατάει, ναι, το δεξί πόδι κάτω. Ναι. Δεν πατάει πόδι, αλλά βρίσκει χώμα. Ο Μακέντα έχει σηκώσει το πόδι και τον χτυπάει στη γάμπα. Μακέντα τον χτυπάει, κοίτα. Α, ότι ο Μακέντα χτύπησε το Μεριά. Ναι, κοίτα. Ο Ινιά. Παπ, το βλέπεις. Μετά ναι, πέφτοντας στην εκκλησία, αλλά δεν ξέρω πριν να το δω. Ναι, με το δεξί καλά λέει. Βέβαια, δεν πάντως, βλέπω. Το έκανε γκολ ο Μολό αυτό για το 1-1. Είναι τα δύο μαρκαρίσματα αυτά που έχουν κουβεντιαστεί και γενικά το ότι ο Ολυμπιακός και στο πρώτο ημίχρονο στην αρχή και στο δεύτερο ημίχρονο πήγαινε δεύτερος πάνω στην μπάλα. Αυτό είναι σημαντικό. Ολυμπιακός ήταν σε κακιά μέρα. Πάει, να λέμε. Ο Ολυμπιακός δεν απέδωσε. Ήταν κακή μέρα. Παναθηναϊκός απέδωσε πάρα πολύ καλά. Και μας λες ότι δεν παίζει ρόλο το ότι έπαιξε η διαντεκάδα του Ολυμπιακού με το Ρέντα. Τίποτα μου, τι ρόλο το. Άμα ήταν έτσι τώρα, ναι, να παίζουν τώρα. Δηλαδή θα παίζει ένα παιχνίδι και την άλλη εβδομάδα ξεκουράζει να παίξει το άλλο. Πού ακούστηκε αυτό παγκοσμίως? Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός, όπως μας λες, ο Βαγγέλης Μανέξης. Ορίστε, η Μπαρτσελόνα. Ναι. Παίζει με τη Γρανάδα. Ναι. Δηλαδή, σαν να παίζει Ολυμπιακός, Αργοτέλης. Ναι. Και δεν παίζει ο Μέσης και χάνουν. Το έχει ξαναπεί αυτό. Αυτοί είναι οι παίχτες. Το έχει ξαναπεί αυτό. Τι νομίζει, μετά, επειδή φωνάζουν εδώ και λέγανε ο Βαλβέρδε. Ποιο Βαλβέρδε προπονητή τώρα? Άμα σε ρωτήσει. Ήρθε τώρα ο Μάρτης, έκανε κάτι. Ενίκες λέγανε ο Μάρτης σαν τον Βαλβέρδε. Ναι. Ποιο Βαλβέρδε? Βαλβέρδε όλοι έχουν επαναστατήσει, διώχτε τον. Ναι. Πώς τον κρατάνε είναι βλάκες. Τέλος πάντων, να μην σας πω λόγο. Και ο Μάρτης άμα δεν περπατήσει να πάρει πρωτάθλημα, τελείωσε.
Ωστόσο, του δίνεις δίκιο που δεν ήρθε στην Ελλάδα, δηλαδή, και θυμάσαι ένα 2-2 με την Τότεναμ. Ποια Τότεναμ τώρα? Υπάρχει παγκοσμίω στο χάρτη καμιά Τότεναμ στα τελευταία 10 χρόνια που να σαρώνει? Σιγά. Τα τελευταία 3-4 χρόνια. Εντάξει, μωρέ τώρα. Ο Κέιν τώρα, εγώ δεν τον παίρνω τον Κέιν. Αν είμαι στην Ίντερ, πάω να δώσω τώρα 20 εκατομμύρια. Πάρω, τον αφήνει να πάει στα 100 μέτρα και τελειώνει το Πάσχα. Το Πάσχα φτάνει. Λοιπόν, το βλέπεις. Πάμε να δούμε τις εντεκάδες. Αργοκίνητο πολυβόλο είναι. Άντε. Στον πόλεμο πάει να τη φτιάξει, να βάλει το κανόνι στην Πεντέλη, το σπρώχνει. Άντε. Άντε άλλοι 15, σιγά τους παίχτες τώρα. Πάμε να δούμε τις εντεκάδες. Από τα ράδες τώρα που έχουν πέρα. Ο Ρονάλντο μάλιστα, Φισέκ, 35 ετών. Ξέρω εγώ, είναι Φισέκ. Ακόμα, ναι. Τα πόδια φεύγουν, κάνουν σπιντάρι, ό,τι θες κάνει. Αν πάρει το καπέλο, ο Μέση. Τις εντεκάδες. Δεν παίζει ο Μέση, πάει και ο Βαλβέρδε, πάνε και οι βοηθοί, έρχονται. Δηλαδή να σου πούνε, Γιάννη, αυτή είναι η σύνδεση με το χαρτί, πες τι. Ξεκίνα. Και κάτσε στον πάγκο με το Μέση, τίποτα. Κάτω, θα πεις τον καφέ, θα το πάρει το μάτς. Πάμε να δούμε τις δύο εντεκάδες. Λοιπόν, πες μας λίγο, Νίκο, για αυτό το 4-4-2 του Δόνη καταρχήν. Κοίταξα, ο Δόνης κατέβασε αυτό το 4-4-2, ναι, το οποίο έπιασε αυτή. Παίξανε το πιο καλό του παιχνίδι. Ναι. Ο Δόνης. Τώρα, έπιασε, ο Ολυμπιακός δεν έπιασε. Έπιασε. Και το έπαιξε με κέφι, με ταχύτητα, με δύναμη, με πάθος, με καλούς Γιώγα στον Ισούα. Και παίζεις Ολυμπιακός τώρα. Το Σέγγελφερντ. Πρώτο μπάτς ήταν. Πρώτη φορά, εντάξει. Με τον Μπουγούρα παίζεις. Ναι. Μπουγούρα. Ξέρεις τι είναι τώρα να βγεις στο... στο Σύνταγμα για να πει με τον Μπουγούρα παίζεις. Άλλο το παίζει. Είναι καινούριο, στόπερ. Και δεν μπορεί να μπείτε μια φορά μέσα. Ούτε μια φορά. Με Κουρμπέλης με το Δόνη. Ναι. Ο Δόνης. Ναι. Τα 100 μέτρα τελειώνει το Πάσχα. Ναι. Βέβαια. Άμα δεν φτιάξει τα κοίτα να ανέβει και στάθηκε. Ναι. Μετά πα στο Μπουζούκι. Ζαχίν, πρέπει να σε πιάσει η αστυνομία, να σε κλείσει το τμήμα. Και ο Μπουζούκι δεν θα πει. Και ο Μπουζούκι έφερε. Άλλο τι θα βγει. Ναι, και όμως πετάγανε. Ο Ζαχίν. Ο Κολοβός δεν υπήρχε στο γήπεδο, δεύτερο σέντρεφορ. Ο Μακέτα καλός. Γενικά, αυτά, σαν ομάδα, ο Δόνης τους κατέβασε και παίξαν ένα ποδόσφαιρο που δεν περιμέναμε ότι θα τρέξουν έτσι. Όλοι αυτοί, ο Μπουζούκης που λέμε, μπορεί να βγουν έτσι, αλλά ναι, λέμε. Τι βλέπουμε σαν Ολυμπιακός που παίζεις. Άρα... δεν πρέπει να τρέξεις τώρα οχταπλάσια. Δηλαδή θα το πει και ο προπονητής, αλλά πρέπει να τα λέει. Παίξαμε, παίζουμε με αυτούς τους παίχτες, αυτοί είναι καινούργοι, ανεβαίνουν. Εκτός ότι την προπόνηση, εκτός τις τακτικές, εκτός όλα, θα τους αναφέρεις και πέντε πράγματα τέτοια. Ποιοι είναι, εγώ ανέλεια της ομάδας, ξέρει ο Κώστας, μέσα στη θεωρία. Ανέλεια όταν ήμουν στο Ηράκλειο, αυτός ο παίχτης. Ποιος είναι ο Μπουζούκης, γιατί να μην παίξει ο τάδε. Έτσι θα πας εκεί. Δεν αναλύουν έτσι. Μπήκανε μέσα, πάνε τη σύνθεση, πάμε. Αν δεν είναι έτσι όμως. Ο άλλος που υπολογίζει τον Ολυμπιακό παίζει ένα 4-4-2, σε ανοίγει κιόλας και γκολ να κάνεις κιόλα και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα σαν Ολυμπιακός. Για ποιο λόγο. Και προηγήθηκε στο 35. Βέβαια. Με δηλαδή ένα και ο Ολυμπιακός στην πρώτη φάση που έκανε, έτσι, έκανε γκολ. Βέβαια. Και δεν διαχειρίστηκε ούτε αυτό το 0-1. Γιατί φάνηκε ο Παναθηναϊκός ότι σου λέει: έπαιξε, έπαιξε, έπαιξα, το φάγα τον γκολ. Αυτό είναι. Τι κάνω αυτό, τώρα. Έτσι είναι. Πολύ ζωστά. Τρίτο σέντερ μπακ δεν έβαλε. Δηλαδή, θέλω να πω, κύριε, σαν προπονητής έχεις ευθύνη. Πληρώνεσαι. Και πληρώνεσαι πρέπει να πάρεις τον τίτλο. Άστο τώρα, πέραμε 2-2 τώρα. Με το... και πότε δεν έχει φέρει ελληνική ομάδα ένα καλό αποτέλεσμα με ξένες έξω. Οργιάσαν από παλιά. Και είμαστε μακριά. Ακόμα και ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετά το 2-2 είπε: είμαι ευχαριστημένος πολύ, αλλά επανέλαβε ότι πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα. Δηλαδή, όταν στο λέει και το ίδιο βράδυ με την Τότεναμ, πώς να μην το καταλάβει. Και στο λέει τόσο ωραία, εκπληκτικά, ότι κύριε, δεν με νοιάζει εγώ να κερδίσω να παιχνίδι τη Μάντσεστερ και να γράψουν όλα. Εγώ τώρα το δείχνω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Δεν το υπολόγισε όπως πρέπει, πιο ξέρει ο Μάρτης. Και μετά, νομίζεις τώρα ότι οι Πορτογάλοι έχουν βγάλει κάνα παγκόσμιο προπονητή? Ποιον έχουν βγάλει?
Μουρίνιο. Το Σάντο. Μουρίνιο. Ποιον? Μουρίνιο. Ε, πού τον ομιλεί. Τέλειωσε νωρίς, ε. Εντάξει, τέλειωσε. Νωρίς και με διάλυση. Νωρίς και με διάλυση. Και είπε, καλά κάνανε και με απολύσανε από την United. Ναι, και ήταν να παζαρευτεί, ξέρεις, για με Real. Real. Και έμαθα εγώ, τον θέλουν πέντε παίκτες. Πέντε παίκτες, από τη αρχηγό Ράμο, όλοι, ποιο Μουρίνιο, λέει, τον ξέρουμε, λέει, τα ίδια. Και σχιστήκανε προχτές όλα. Έτσι, Μπεζεμά, και κρατήσανε τον άλλο. Μπεζεμά, Μπεζεμά. Να σου πω. Μπεζεμά. Μην ξεχνάμε ότι ο Κλοπ, ναι, με την Τζέλσι στο 1-2 για 5 λεπτά έβαλε τρίτο στόπερ. Μπράβο. Και έβαλε διάλο. Και κράτησε το διπλό. Μπράβο. Και έμεινε πρώτο στο συν 5 από τη Σίτη. Το πιο σοφό, που λες σήμερα είναι αυτό. Άμα το έκανε και ο Κλοπ. Αντί. Λοιπόν, άντε μπράβο. Μπορεί να παίξει 10 λεπτά ο Αβραμ. Ναι. Βλέπεις τώρα, παραδείγματος χάρη, βλέπεις τώρα ότι πάει κατευθείαν, θα μας πει και ο Κώστας, στον κρεμό ο Περέιρα. Ο Φερέρα θα μας τα πει. Κατευθείαν πάει. Θα δεν δούμε. Δεν έχει καμιά σχέση με τον Ιορντανέσκο. Με τον Λουτσέσκου. Λουτσέσκου. Γιατί και ο Ιορντανέσκου δεν έχει καμιά σχέση. Μπράβο, ήταν της Άργα. Λουτσέσκου. Δεν έχει καμιά σχέση. Πάει κατευθείαν. Μπαμ. Στον Μπούτουλα. Τώρα είναι πονηρό από τον Μπρούς. Έχει βάλει στοίχημα ότι μέχρι την 1η Νοεμβρίου θα έχει απολυθεί ο Φερέιρα. Ο Ραυτόπουλος. Ναι. Ο Ραυτόπουλος είναι φοβερό. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμείς πρώτα το ρεπορτάζ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1 και επιστρέφουμε, Κωστή, για να σχολιάσουμε. Σε μια καφετέρια που θα πίνει αυτή καφέ, πρέπει να του πει ένας υπεύθυνος εκεί κάπου. Ότι παιδάκι μου, άμα χάσεις από την Τότεναμ, δεν απολύεσαι. Άμα χάσεις από την Τρίπολη, απολύεσαι. Άμα χάσεις από τον Μπάουκ, απολύεσαι. Πρέπει να του το πούνε αυτό. Για να δούμε, για πάμε σε βίντεο. Ναι. Από διαφορετική έως και ενδεχομένως εκ διαμέτρου αντίθετη γεύση αφήνει το ντέρμπι αιωνίων του Ολυμπιακού Σταδίου που πέρασε πλέον στην ιστορία, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να μένουν στο ισόπαλο 1-1 και αφού οι πράσινοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν με πέναλτι του Γιάννου Ολό στο φινάλε του μάτς. Ο Ολυμπιακός έχασε έτσι την ευκαιρία να μείνει μόνος πρώτος στη βαθμολογία μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Άρη, ενώ οι πράσινοι βλέπουν πλέον με περισσότερη αισιοδοξία τη συνέχεια ενός πρωταθλήματος το οποίο ξεκίνησαν ιδιαιτέρως αρνητικά. Ποικίλες κατέρωθαν αντιδράσεις, άφησε το ντέρμπι με το που τελείωσε μετά το τελευταίο σφύριγμα του Γερμανού διαιτή Ζάσα Στέγκεμαν, καθώς ο Ολυμπιακός μετά από μια πολύ μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην Τότεναμ για το Champions League. Περίμεναν οι φίλοι του ότι θα μπορούσε να πάρει και το ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η εμφάνιση όμως δεν ήταν το ίδιο καλή και απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και παρά το γεγονός ότι είχε μια βολική εξέλιξη, υπό την έννοια ότι ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, είχε φέρει το παιχνίδι εκεί που το ήθελε, παρόλα αυτά στο δεύτερο ημίχρονο δεν το τελείωσε. Αντίθετα, στον Παναθηναϊκό το κλίμα είναι πολύ καλύτερο. Έχει μεγαλώσει η αυτοπεποίθηση των πρασίνων μετά από αυτόν τον βαθμό, κυρίως από το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο κυνήγησε την ισοφάριση και η είσοδος του Περέα του Κολομβιανού ήταν αυτή που έδωσε πολλά πράγματα δημιουργικά στον Παναθηναϊκό, του έδωσε τρεξίματα, έκανε πράγματα ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο, επιθετικά δημιούργησε φάσεις, κέρδισε δύο πέναλτι και στο τέλος δικαιώθηκε αφού ισοφάρισε. Επομένως, και με το αγωνιστικό αλλά και με το τι το αφήνει όλο αυτό στις δύο ομάδες, υπάρχει μια αντίθεση κακά τα ψέματα μετά το τέλος του ντέρμπι αιωνίων εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Κάναμε μια καλή προσπάθεια. Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να ήμασταν και συγκροτημένοι και να έχουμε συνοχή. Και πάνω απ' όλα, ανεξάρτητα πώς θα πήγαινε το παιχνίδι, να σε κάποια πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπως είναι η μαχητικότητα και να παλέψουμε την κάθε μπάλα, το κάναμε σε καλό βαθμό. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κόσμο που βρέθηκε σήμερα στο γήπεδο, γιατί παρότι έχουν συμβεί στις τρεις αγωνιστικές άσχημα αποτελέσματα για την ομάδα και υπάρχουν αντιδράσεις σε αυτό που έχουμε παρουσιάσει, ο κόσμος που ήταν στο γήπεδο μας στήριξε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι, και το λέω ανοιχτά, ίσως πολλοί από τους ποδοσφαιριστές μας στη διάρκεια της προετοιμασίας να είχαν και αλλού το μυαλό τους και όχι τόσο στην ομάδα. Και αυτό δεν είναι ότι επιρρύπτω την ευθύνη, γιατί
σε όλα αυτά τα μεγάλα παιχνίδια τα φιλικά ήταν γεμάτο scouters. Που ένας ήθελε να κάνει μεταγραφή, ο άλλος ήθελε να κάνει μεταγραφή, ο άλλος ήθελε που θα πάει το καλοκαίρι, ο άλλος να έρθει η Φέγενορντ, ο καθένας είχε μια διαφορετική ιστορία. Και το κίνητρο ήταν ψηλό. Και όταν ξαφνικά βρεθήκαμε να παίζουμε με τη Λαμία και τον Όφη, μπορεί να είχαμε σηκώσει και λίγο τη μύτη ψηλά. Και ότι αν δεν ματώσεις και αν δεν παλέψεις και αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, θα έρθουν αυτά τα αποτελέσματα που μπορεί να έρθουν. Constância, o Panathinaikos, porque nós sabemos perfeitamente o que é que vamos encontrar. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν υποτιμήσαμε τον Παναθηναϊκό, γιατί γνωρίζουμε πως το ντέρμπι είναι πάντα ένα ντέρμπι και πως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικά όταν πρόκειται για έναν αντίπαλο ο οποίος μπορεί να μας δυσκολέψει. Σίγουρα μπορεί σήμερα να ήμασταν τελείως διαφορετικοί. Στο παιχνίδι μας σήμερα ήμασταν τελείως διαφορετικοί. Από το πρώτο λεπτό δεν καταφέραμε να πάρουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν καταφέραμε σε καμία περίπτωση να είμαστε αυτό που ήμασταν συνήθως στο προηγούμενο παιχνίδι μας, για παράδειγμα, όταν προσπαθήσαμε με την τότε να παίξουμε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Σήμερα δεν το καταφέραμε αυτό. Και νομίζει πως αυτό δεν έχει να κάνει με την κούραση, αλλά έχει να κάνει με άλλους παράγοντες, κυρίως λόγους συμπεριφοράς. Δεν καταφέραμε να έχουμε τη συμπεριφορά που έπρεπε, να είμαστε κυρίαρχοι στο παιχνίδι, να πάρουμε τον έλεγχο από την αρχή, όπως θέλουμε να κάνουμε στα παιχνίδια μας. Και αυτό σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται στο ότι υποτιμήσαμε τον αντίπαλο. Νομίζει πως απλά δεν είχαμε τη συγκέντρωση που έπρεπε στο σημερινό παιχνίδι και δεν καταφέραμε να έχουμε. Την ποιότητα, να δείξουμε την ποιότητα που συνήθως έχουμε στα παιχνίδια μας. Το ντέρμπι ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να αγγίζει πολύ νωρίς το 1-0 μετά το λάθος του Μεριά, αλλά ο Μακέτα δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ζωζέ Σα. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός, που ξεκίνησε πιο επιφυλακτικά, άρχισε να ξενιτίζει και ο Γκερέρο απείλησε τον Διούδη, που όμως δεν ανησύχησε ιδιαίτερα. Μια κεφαλιά του Κουρμπέλη στο 33 έφυγε out, ενώ στο 36 οι Ερυθρόλευκοι πήραν το προβάδισμα. Μετά από τη βαθιά παλιά του Μπουχαλάκη και την ωραία σέντρα του Τζιμίκα, ο Γκερέρο έκανε κοντρόλ και εκτέλεσε αμέσως με το αριστερό, νικώντας τον Διούδη για το 0-1. Ήταν ένα κακό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι δίκαιο πάνω από τουλάχιστον πήρε τον πόντο. Ολυμπιακός σε καμιά περίπτωση σήμερα δεν υπήρξε στο γήπεδο. Δεν έδειξε τίποτα από αυτά που έχουμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, έστω και με το δεύτερο πέναλτι, κατάφερε και πήρε το αποτέλεσμα. Το οποίο το χρειάζεται, όπως και να το κάνουμε, και ψυχολογικά αν θέλετε, αλλά και βαθμολογικά είναι λίγο να παίρνει στον πόντο. Ο Παναθηναϊκός στο 62ο λεπτό άγγιξε την ισοφάριση, καθώς ο Κολομβιανός επιθετικός Χουάν Περέα, που μπήκε στην ανάπαυλα, έδωσε μεγάλη ζωηράδα στην επίθεση. Ο Σεμέδο του έκανε πέναλτι. Ωστόσο, ο Μακέτα δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ζωζέ Σα. Προσωρινά ο Στέγκεμαν διέταξε επανάληψη του πέναλτι, όμως είδε μέσω του ΒΑΡ ότι ο Πορτογάλης θεματοφύλακας ήταν απόλυτα νόμιμος στην απόκρουσή του. Πάντοτε όταν μπαίνω στον αγωνιστικό χώρο κοιτάω πως θα μπορώ να βοηθώ την ομάδα μου στο δυνατόν περισσότερο και ουσιαστικά κοιτάω να δίνω πάντοτε το 100% των δυνατοτήτων μου. Οπότε οι συγκεκριμένοι αγώνες ήταν δύο δύσκολοι αγώνες απέναντι σε δύο δύσκολες ομάδες, αλλά δείξαμε και αποδείξαμε ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Στο 85 ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να ισοφαρίσει, έχασε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Μακέντα να μην μπορεί να νικήσει και πάλι τον απροσπέλαστο μέχρι εκείνη τη στιγμή Ζωζέ Σα. Κάτι που κατάφερε ο Γιωάν Μολό με πέναλτι στο φινάλι του μάτς. Ένα πέναλτι που έκανε ο Μεριά στον Μακέδα, με τον Γάλλο που επίσης είχε περάσει ως αλλαγή, να διαμορφώνει το τελικό 1-1. Μετά από όλα όσα είναι την προηγούμενη εβδομάδα, θέλαμε το αποτέλεσμα. Ήταν μια ευκαιρία να πάρουμε ψυχολογία, να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας και θα πάρουμε όθηση για τη συνέχεια. Το ποδόσφαιρο είναι ένα διασκεδαστικό σπορ, αλλά ξέρουμε τι γίνεται όταν φέρουμε καλά αποτελέσματα και πώς πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Ο προπονητής μου ζήτησε να εκτελέσω το πέναλτι και δεν γινόταν να πω όχι. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε πριν μιλήσουμε για το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Κολαγώνο, τσάμπιον. Τρομερό, ευεξία, κέφι, τζόκιν, τραγουχάδιν, ταχύτες. Ό,τι θες κανείς, οποιαδήποτε ηλικία κάνει πολύ καλό στον οργανισμό, αν το ξέρετε. Πετάω εγώ κάθε μέρα, ψάχνετε να δείτε, είναι απίθανο. Μετά, έχουμε Γιάννης Κοτρότσος, Αμερικάνικη εταιρεία, όπου είναι
Έχει φοβερές ζώνες θερμενόμενες, έχει επικαλαμίες, επιστραγγαλίες, επιαγωνίδες. Εδρεύει στην Κατερίνη, είναι σε όλη την Ελλάδα, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, όλη την Ελλάδα και έχει φτάσει μέχρι τα Σκόπια. Είναι φοβερές οι εκτιμήσεις του, τα πάντα ότι πουλάει και κάνει. Καρδιολόγος Χλωροκώστας, μην ξεχάσετε, στον Ίμιτς είναι στους 3 καλύτερους στην Ευρώπη. Τσεκάπ όλα ό,τι θέλετε να κάνετε, να προλαβαίνετε τα πάντα. Το ΚΤΕΟ για αυτοκίνητα, ΚΤΕΟ κόμβος Κυραντώνη στο δαχτυλίδι δεξιά, είναι απίθανος και σαν άνθρωπος όλα. Πνευμονολόγος χειμώνας έρχεται, Παναγιώτης Κοκκόνη Μπραχάμι. Ορθοπαιδικός Σιούνας Παναγιώτης, φοβερός Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και μικροβιολόγος απέναντι από τον Άριο Πάγο, απέναντι πολυκατοικία Λάμπρου, τρομερή. Και καταλαβαίνεις τίποτε, εξετάζεις, απίθανη. Είναι σε φοβερή κατάσταση. Και έχουμε και έναν φοβερό μέγα Ολυμπιακό, τον Γιάννη τον Πολυκατριώτη, τον Γίγαντα. Γίγαντας. Έχουμε χάσει, θα μας επανέλθει τώρα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε Κωστή τώρα. Πάω Κάρης 2-2, στο 97 έσωσε ο ΠΑΟΚ το ΑΕΤΟ και τον βαθμό. Έπαιξε ρόλο σε αυτό το 2-2 ο Κουέστα που τραυματίστηκε, γιατί ο άλλος ο τερματοφύλακας Πιτσιρίκος πάει με το πόδι μετά από σουτ από μέση απόσταση να αποκρούσει με το πόδι, αντί να απλωθεί. Τέλος πάντων, λεπτομέρεια. Ο ΠΑΟΚ έχει θέμα καταρχήν δικαίωση Νίκου Αλέφαντου για ΑΚΠΟΠ. Γίνονται φάσεις στη μέση στην περιοχή, μέσα σκόρερ ο Μάρτος, σκόρερ ο Βαρέλα, σκόρερ ο Χαφ. Έχει θέμα με δεν έχει το εύκολο γκολ από το center for. Άρα εδώ λείπει το εύκολο γκολ, δεν το έχει. Δεύτερον, τραυματίζεται ο Πέλκας, παθαίνει μια θλασούλα, βάζει μέσα τον Λιμιό και περνάει το Ζαμπάρ πίσω από τον Φορ και αφήνει τον Μπίσεσβαρ έξω αριστερά με τον Ζαμπάντερ, τον Φορ και τον Λιμιό έξω δεξιά. Το μεγαλύτερο του λάθος. Γιατί το μεγαλύτερο του λάθος? Παίζει ο Αυγούστο με τον Μίτσιτς και ο Ματίγια με τον Σάσα. Δηλαδή σαν να βλέπεις 2-45 κιλά να μαλώνεις στον δρόμο, ένας θα γλιτρήσει, ένας θα πέσει, δεν έχει διαφορά ένας με τον άλλο, αφήσει εκεί χαφάρες ο Άρης. Και ο ΠΑΟΚ έχει τους άργους. Και ο ΠΑΟΚ μέτρια χαφ, έγκλημα του Σαββίδη που ξόδεψε 5 εκατομμύρια ευρώ για να έχει αυτά τα χαφ. Τον ξεγελάσανε, άσχετος από ποδόσφαιρο, του φέρανε εκεί τις βαλούτες τους άργους, τους γκαζοζέν, όπως λέει και ο Νίκος ο Αλέφαντος, για τους άργους τους χαφ, και να πλακωθεί ο Ματίγια με τον Σάσα, με τον Αυγούστο και τον Μίσης. Δηλαδή, βάζει τον Ζαμπά δεύτερο φόρ πίσω από τον ΑΚΠΟΜ. Γιατί λέει δεν θέλω να χαλάσω το 4-4-2. Αυτός υπάρχει Κώστα θέμα Φερέιρα. Κοίταξε, εδώ πέφτει ένα χαρτάκι. Τι χαρτάκι? Του στέλνουνε ραβασάκια από τον ΜΑΟΚ. Ο Καντουρί παιδιά οχτάρι. Λέω εγώ δεν το δέχομαι. Λέει μα μούλο δεν το δέχομαι. Εγώ χαρτάκι δεν παίρνω. Θα το δούμε τον προπονητή. Τι να δεις τον προπονητή? Ο ΠΑΟΚ από το 79-80 έχει χάσει τα πιο πολλά γκολ σε επίσημα παιχνίδια. Κάθε μάτς το 2-3 γκολ. Το κάνει το μάτς όσα φάω και όσα φάω. Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή ο Αναστασίου είναι περίεργος, το κάνεις 3-2. Εγώ λέω λοιπόν, έχεις πρόβλημα. Δεν μπορεί να παίζεις όλοι επάνω, να έχεις αργά χαφ και να μην γυρίζεις πίσω και δεν μπορεί να κάνει τα γκολ ο Μάτος, ο Βαρέλα, ο Χαφ, ο Κρέσπο, ο Γιαννούλης, αυτοί κάνουν τα γκολ στον ΠΑΟΚ. Κώστα, να ρωτήσω κάτι τον Νίκο, Κώστα, να ρωτήσω κάτι τον Νίκο, γιατί είχε πετύχει στην πρόβλεψή του ότι ο Καρντόζο θα κάτσει 2 μήνες ακριβώς στην ΑΕΚ και κάτσε 2 μήνες. Για το Φερέιρα, θα έλεγες το ίδιο, τον βλέπεις να έχει μέλλον στον πάγκο ή αν δεν αλλάξει ρότα? Θα σου πω ένα ωραίο και θα αυτός για τον ΠΑΟΚ εδώ που το βλέπω, το διαβάζω. Το λέει ο Χωσέ Κρέσπο, λέει. Ναι. Λέει, ο ΠΑΟΚ δέχτηκε και πάλι ένα γκολ από βολέ τερματοφύλακα. Όπως λέει με τη Σλόβαν. Κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Ισπανό στόπερ. Φέτος παίζουμε επιθετικά
πιέζουμε ψηλά, αλλά ναι, πρέπει να το δούμε αυτό και να το διορθώσουμε. Ή πρέπει να αλλάξουμε φιλοσοφία, να καθόμαστε λίγο πιο πίσω, να προστατεύσουμε την άμυνά μας, είπε. Έχει φτάσει να μην αμήνει ο άνθρωπος. Και Καρατζαφέρης και Ραυτόπουλος Νικόλαος. Σε λέει ο Κρέσπο, μάζεψε το λίγο γιατί έκρυψε με. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Ναι. Είναι, δεν έχει καμιά σχέση με τον Λουτσέσκου. Και έχει πρόβλημα εδώ. Δηλαδή το βλέπω, ας πούμε, εντάξει, τον ΠΑΟΚ δεν τον έχουμε δει, γιατί παίζει με το TV, τα κάνει μουσκεμό. Σαβίδης, αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό που είπε ο Κρέσκο. Και το λέει ο βασικός του στόπερ αυτό, ε. Φοβερό. Τώρα θα αλλάξει goalkeeper. Ναι. Θα πάει με Ζίβκοβιτς κάτω, έμαθα. Ναι. Γιατί ο Πασχαλάκης, λέει, είναι 30 ετών, είχε μια κοπέλα 35 και κατά κάποιο τρόπο πριν το τα προσωπικά τέτοιο του Πασχαλάκη δεν σε διαφέρει. Τα λέει όχι ο ίδιος και έχει τα κάτω του κτλ. Δεν ξέρω τι γλίτωσε από τον Βρυκόλακα, τέλος πάντων. Αλλά είναι και όχι. Αυτά Κώστα, επειδή έχουμε πολύ χρόνο, θα τα πούμε πρώτα στην Παρασκευή που θα πλησιάζει και το ντέρμπι, ναι, με την ΑΕΚ. Μπράβο. Περάσουμε τώρα σε κάτι άλλο. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε το βίντεο. Κρατάμε την ανάλυση του Κώστα και για τον Φερέιρα και για τον τρόπο που έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Να ρωτήσω για τον Άρη. Ο Χαριστέας έψαχνε τον Ιέρο, έψαχνε τον Κρέσπο, έψαχνε και εγώ δεν ξέρω ποιους άλλους. Τελικά μήπως να μείνει ο Τερζής. Κοίτα, λεφτά αυτοί δεν έχουν πολλά, ο Άρης, και μάλλον θα μείνει ο Τερζής, αλλά ξέρεις τι θα πει. Δηλαδή δεν είναι και αυτό ωραίο, δηλαδή βάζεις ένα υπηρεσιακό προπονητή. Mm-hmm. Μπορώ να κάτσω κι εγώ στον πάγκο και να κάνω τις νίκες, να με κρατήσει. Εντάξει, τι άλλο να κάνει. Δεν κέρδισε το ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έφαγε γκολ στο 97 και έβαλε 4 γκολ στον Παναθηναϊκό. Ωραία, άμα θέλει να τον κρατήσει, να του κάνει 2 χρόνια συμβόλαιο, να του δώσει 5 φράγκα παραπάνω και να τον κρατήσει. Ωραία, να σε πάω σε έναν άλλον προπονητή που ξεκίνησε ως υπηρεσιακός και έγινε μόνιμος. Μιλάμε για τον Κωστένογλου στην ΑΕΚ που κέρδισε στο Αγρίνιο με τον γκολ του Λιβάγια 4-4. Θες μια αλήθεια? Εγώ τους προπονητές τους αξιολογώ αλλιώς. Δηλαδή, άμα δεν κάνει πορεία στην επαρχία και να βγει να πολεμήσει στη Β' Εθνική, να πάει πιο χαμηλά σε Λάρισες, σε Βέρειες, σε Καστοριές και σε Ιστορίες. Δηλαδή, 48 χρονών θα σε πάρω εγώ υπηρεσιακό προπονητή, μπορεί να μου κάτσει μπήλια και να κερδίσω 2 μάτς. Αυτό δεν είναι κριτήριο. Δηλαδή, επειδή μου έκανες μία νίκη, 2 νίκες ή μία σοπαλία, καλά πήγε, δεν λέω εγώ, πάρα πολύ καλά πήγε. Αν είναι κριτήριο αυτό, κάτω συμβόλαιο. Τον έχεις εκεί με 1000 ευρώ το μήνα. Οι παίχτες, ξέρεις, δεν τον υπολογίζουν τον υπηρεσιακό. Δεν είναι σε βάθος χρόνου. Αυτά είναι μεσοβέζικες λύσεις. Τα σωματεία πρέπει να παίρνουν μεγάλους και καλούς προπονητές. Τα 5-6 σωματεία. Δηλαδή αύριο, αν ο Μάρτης δεν πάει καλά, λέμε, έρθει, ξέρω εγώ, ο ένας 40 ετών που δεν δούλεψε ποτέ, ή ο Γκαρσία Μάρτης στο ΠΑΟ. Θα πούμε, έχουμε προπονητή. Είναι ρίσκα αυτά. Ναι. Αυτά είναι ρίσκα. Είναι ρίσκα τα οποία μπορεί να μην τα δεις εκείνη την ώρα, τα βλέπεις όμως μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι ρίσκα. Εξάρχεια, Ρουφ, Γιάννενα, ανέβασε, Πιερικό, όχι. Και μετά πήγε στον Ολυμπιακό, ας πούμε, το 83, 45 ετών. Είχε αλλά κάνει τη διαδρομή του πριν, το αγροτικό του που λέμε. Εσένα λέω ότι πήγες στα 45 στον Ολυμπιακό προπονητής πρώτη φορά το 84, αλλά πριν είχες περάσει από όλη την Ελλάδα. Βέβαια. Τη Σάρα και τη Μάρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πώς κατέβασε ο Κωστένογλου την ΑΕΚ στο Αγρίνιο. Και μετά και το κυριότερο που σας το έχω πει. Με γλίτωσε Φεδιπίνο Χάπελ. Ναι, για το έξω μας έχεις πει. Γιατί μου το πάνε και από εδώ μου λένε, κοίταξε να είσαι, πας έξω, θα αφήσει ένα προπονητή, να βλέπεις ποικιλίες προπονήσεις και να τις αυξήσεις. Σωστό, να τις φτιάξεις. Σωστό. Και έπεσα εκεί και τα σάρωσα. Και σώθηκες. Λοιπόν, πάμε να δούμε το 5-3-2 του Κωστένογλου, ο οποίος έβαλε τον Αλμπάνη δίπλα στον Λιβάγια, το Μάνταλο Δεκάρι. Ένα πιο ορθολογικό έτσι. Σου πολύ ωραίο το έχει φτιάξει. Ναι. Έτσι. Αλλά δεν πάει για πίσω Μάνταλος.
Το λέγαμε εδώ για το Μάνταλο, δεκάρι. Άσα τα εξτρέμα τώρα. Δύο χαφ τρέχουνε πάνω κάτω. Παολίνιο Λόπες στα μπακ. Τριπλέτα πολύ καλή. Μπακάκης, Βράνιες για να πιάνουν κοντόσωμους και γρήγορους μάνα, Τσιγκρίσκι και Μπαρκάς. Ναι, το παίζει και προχωράει. Και ο Τσιγκρίσκι δεν εκτίθεται κιόλας έχοντας καθόλου. Μπράβο Γιάννη. Μπράβο Γιάννη. Να μην βγαίνει στο χώρο. Έχει δύο που θα φύγουν από το Βράνιες και από τον Μπακάκη που είναι γρήγορο, θα φύγουν πεθαμένοι, θα τρέξει ο Τσιγκρίσκι, θα το καλύψει. Θέλω να πω ότι του βάζει οι δύο στους τρεις είναι και γρήγοροι. Μπράβο. Και κάνει μια ωραία αλλαγή. Έβαλε ο Παλαιστινικός ένα γρήγορο. Μεγάλη δουλειά και το φτιάξε και τον βλέπεις, παίρνει και νίκες όλα. Δηλαδή μιλάμε, ως μια προπονητή, δεν μπορεί να το καταλάβουν. Χωρίς ο Κωστενόγλου το κατάλαβε. Αν ο Κωστενόγλου τώρα ή είχε πάει ή αν ας πούμε τερματίσει και μείνει και του χρόνου να πεταχτεί σε έναν προπονητή να δει 15-20 προπονήσεις. Καλό θα είναι. Να φτιάξει άλλες 5-10 πάνω σε αυτές. Για να μην μείνει στάσιμος. Να τραβήξει βέβαια, μην μένει στάσιμος. Τα ίδια και τα ίδια. Μόλις κλείσει και μείνει, φύγε κατευθείαν. Αρχίζει πιο μπροστά η Αγγλία. Να μην παραμείνει. Θα πας μπράβο στον Γκουαρδιόλα. Πήγαινε στον Γκουαρδιόλα 10 μέρες και 10 στον Κλοπ. Να δούμε τον γκολ του Λιβάγια, γιατί όχι μόνο έχει κάνει το αυτονόητο το Κωστένογλου, δηλαδή να βάλει το Μάντερο δεκάρι, αλλά έχει βάλει και το Λιβάγια φορ. Σε λίγους χώρους. Ναι. Τον περιόρισε και βάλε τον Αλμπάνι πιο πίσω. Έκανε και μια ωραία αλλαγή. Όταν έβαλαν αυτή έναν γρήγορο δεξιά βολίδα, σαν αλλαγή, έβαλε τον Λόπες τρίτο χαφ και βάλε το Χουλμπακ χαφ, μπακ πιο πολύ. Και τους έκλεισε εκεί. Ναι. Και το είδα, εγώ λέω, μ' άρεσε αυτή η κίνηση, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, πάμε, το μόνο που θα δούμε από διεθνή μπάσκετ, βάλουμε το βίντεο στο τέλος, είναι το Chelsea Liverpool 1-2. Για να σταθώ λίγο σε αυτό που είπα πριν, ότι είδε τον Γκλοπ στο τελευταία 5 λεπτά να βάσει τρίτο στόπερ και να κρατήσει το 1-2. Θέλω να πω ότι ναι, μεν ξεκινάει με το 4-3-3 βρέξει ο Νίση, αλλά όταν δει τα σκούρα και τέλει, αυτή είναι καλή προπονητή. Το, το κάνει. Με τον Ρόμπερσον και τον Άρνολ, Φαντάικ Ματίπ, Φαμπίνιο Βαϊνάλντουμ Χέντερσον, Μανέ Φιρμίνιο Σαλάχ. Έκανε και σεντερφορίστικο γκολ ο Φιρμίνιο, έτσι, που σηκώθηκε με άλμα και έκανε κεφαλιά. Να δούμε και την Τσέλσι του Λάμπαρτ με τους πολλούς πιτσιρικάδες φέτος, όπως είναι ο Μάουντ, ο Έμπρεχαμ, Κόβασιτς, Καντέ, Ζορζίνιο, η τριάδα στα χαφ, αυτό το 4-3-3. Έμερσον, Αθπιλικουέτα, το Μόρι, Κρίσενσεν, ο Κεπά κατά τα δοκάρια. Η αλήθεια είναι πως έχει και πολλούς πιτσιρικάδες φέτος. Ναι, ο Χαφ, ο προπονητής. Ο Λάμπαρτ. Ναι, αλλά δεν κόβει το μυαλό του, λίγα πράγματα. Πρώτη χρονιά. Έτσι τον βλέπω. Θα δούμε. Λοιπόν, οπότε για φινάλε να δούμε εμείς ένα βίντεο με τα σημαντικότερα μάτς που είχαμε το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Και να πούμε λίγο, δύο κουβέντες. Πες και ένα Ατρόμητο τώρα, ναι. Δύο κουβέντες στον Ατρόμητο, ότι ο Ατρόμητος είναι όπως Φερρυππίν, πώς να σου πω, έχει Σπανό Αγγελόπουλο, οι οποίοι είναι φοβεροί κέρβοι. Τον κάνω τον Ατρόμητο πολύ καλή ομάδα. Ναι. Σου δίνουν υλικό. Προχωράς, κάνεις. Φτιάχτω ρε είναι Αναστασίου. Είναι θέμα προπονητή. Για μένα ναι. Ναι. Φτιάχτω Αναστασίου. Ο Αναστασίου και στο Βέλγιο το ίδιο βιολί. Τέτοιο ποδόσφαιρο. Θα παίξει εκεί, αν θα πάει. Έμεινε 4-4-2, δεν γίνεται. Εδώ γίνεται χαμός. Χαμός γίνεται να δέσει την ομάδα ο προπονητής, να γιάξει το έξω. Έβλεπα και στην Ίντερ ο Κόντε. Οργιάζει. Θα πρέπει να αλλάξει, λες. Βέβαια, παίξει τα πάντα. Είναι, όχι να αλλάξει εσύ, είναι σε να αλλάξει τον προπονητή. Μπράβο, όχι. Είναι σε ένα, αυτό θέλω να πω. Είναι σε ένα σωματείο που είναι τρομερή και ο Σπανός και ο Αγγελόπουλος. Αλλά έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά. Έχουν και το Σπύρο να. Τρομερό παιδί και αυτός. Ναι, ναι. Έχουν κάνει τρομερή δουλειά στον Ατρόμητο. Τέσσερα χρόνια, τέταρτος, τρίτος εκεί πάνω. Άρα είναι θέμα αυτό προπονητή. Λοιπόν, πάρ' το βρε, σου δίνουν την ευκαιρία τώρα
και κάθεσαι και πες ένα ποδόσφαιρο πρωτόγωνο. Έχει τους παίκτες, έχει τα πάντα ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτό θέλω να του πω. Αυτό θα κλείσουμε. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα. Αύριο έχουμε Sports Score Record. Να είστε καλά.